Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο PlanASvisor. Το άζωτο είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία στην καλλιέργεια της ελιάς και αποτελεί το στοιχείο που καταναλώνουν σε μεγαλύτερες ποσότητες τα δέντρα. Μάλιστα, κατά μέσο όρο ένα ελαιόδεντρο καταναλώνει σε άζωτο 3 φορές την ποσότητα του φωσφόρου και 1,5 φορά την ποσότητα του καλίου. Κάτι όμως που δεν αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των προγραμμάτων θρέψης, καθώς κάθε χτήμα είναι ξεχωριστό. Το άζωτο είναι το βασικότερο στοιχείο για την διέγερση της βλαστικής ανάπτυξης, καθώς συμμετέχει σε όλες τις βασικές διεργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκειά της, ευνοεί επίσης τη διαφοροποίηση των οφθαλμών, συμμετέχει στη σύνθεση της χλωροφύλης και επηρεάζει θετικά την ανθοφορία και την καρπόδεση, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγής. Δέντρα με έλλειψη αζότου παρουσιάζουν καχεκτική ανάπτυξη, μικρούς βλαστούς και μικρά φύλλα, τα οποία παρουσιάζουν χλωρώσεις, κυτρινίζουν και πολλές φορές πέφτουν. Οι συνέπειες τέτοιων ελλείψεων είναι να έχουμε μικρή ετήσια βλάστηση, μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση και προφανώς μειωμένη παραγωγή των δέντρων. Μειωμένη παραγωγή παρουσιάζεται και σε περίσσια αζότου, καθώς η περίσσια αζότου δημιουργεί καταστάσεις βλαστομανίας και χαλάει την ισορροπία βλάστησης καρποφορίας, με αποτέλεσμα τα δέντρα να αναπτύσσουν μεγαλύτερη βλαστικότητα και μειωμένη καρποφορία. Η περίσσια αζότου ευνοεί επίσης την ανάπτυξη μιας ευαισθησίας των δέντρων σε διάφορες ασθένειες, όπως επίσης λειτουργεί και σαν ελκυστικό, σε εισαγωγικά ελκυστικό, σε εντομολογικούς εχθρούς. Κατά μέσο όρο, ένα πλήρης παραγωγικό δέντρο με παραγωγή 70 με 80 κιλά καρπό καταναλώνει περίπου 700 με 800 γραμμάρια αζότου για να δημιουργήσει και να θρέψει τους καρπούς του, για τη δημιουργία της νέας βλάστησης και της νέας ξυλικής επιφάνειας. Οι επιθυμητές τιμές αζότου σε χειμερινή φυλλοδιαγνωστική ανάλυση είναι από 1,6 έως 1,8% επί του ξηρού βάρους, ενώ από 1,2 έως 1,6 θεωρείται σχετική έλλειψη και κάτω του 1,2% έχουμε τροφοπαινία. Πάνω του 1,8% θεωρείται περίσσια, ενώ πάνω από το 2,2 περίπου θεωρείται τοξικότητα. Σε δειγματοληψία Ιουλίου, το 1,5 με το έως 2,2% θεωρείται καλή περιεκτικότητα, με καλύτερη το 1,5 έως 2%. Πότε όμως είναι η καλύτερη εποχή εφαρμογής του αζότου? Η εποχή των μέγιστων αναγκών των δέντρων είναι από τις αρχές Μάρτη περίπου, με την έναρξη της βλάστησης και της άνθησης, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Το άζωτο γενικά είναι ευκίνητο στοιχείο, ενώ κινδυνεύει πολύ και παρουσιάζει απώλειες τόσο λόγω έκπλησης, αλλά και λόγω εξαέρωσης. Γι' αυτό προτιμάμε πάντα να εφαρμόζουμε αζωτούχα λιπάσματα επιφανειακά ημέρες βροχής. Αν εφαρμόσουμε άζωτο επιφανειακά και δεν βρέξει για μία εβδομάδα, μπορεί να υπάρξουν απώλειες έως και 40% ανάλογα τη μορφή του αζότου και την τεχνολογία του λιπάσματος που έχουμε επιλέξει. Μεγαλύτερο κίνδυνο απολειών έχουν τα λιπάσματα που περιέχουν άζωτο σε νητρική μορφή, όπως νητρική αμμονία, και μικρότερες αυτά που περιέχουν αμμονιακό άζωτο και άζωτο σε μορφή ουρίας. Σε γενικές γραμμές, σε ξηρικούς ελαιώνες, εφαρμόζουμε αζωτούχα λιπάσματα τέλος Γενάρη με τέλος Φλεβάρη, ανάλογα το ύψος των βροχών, τη σύσταση του εδάφους και τη μορφή του αζότου. Για παράδειγμα, σε ελαιώνες της Νότιας Ελλάδας με λίγες βροχές εφαρμόζεται μέσα περίπου Γενάρη με αρχές Φλεβάρη το άζωτο σε μορφή ουρίας ή αμμονίας και τέλος Φλεβάρη αν εφαρμοστεί σε νητρική μορφή. Σε αρδευόμενους ελαιώνες δίνουμε περίπου τα
τα 2 τρίτα της ετήσιας ποσότητας το Φλεβάρι και το υπόλοιπο το δίνουμε Απρίλιο και Μάιο με τη μορφή με υδρολιπάνσεις. Για τις διαφυλικές λιπάνσεις, το άζωτο το δίνουμε πριν την ανθοφορία, κατά τη διάρκεια της και μετά την καρπόδεση. Τις εποχές δηλαδή των μέγιστων αναγκών και όχι μετασυλλεκτικά ή το Σεπτέμβριο. Πάντα όμως, για τις διαφυλικές μας λιπάνσεις, ακολουθούμε πιστά τη φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση. Για την επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος αζότου, λαμβάνουμε υπόψη και το pH του εδάφους και σε αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH επιλέγουμε θεϊκή αμμονία ή ουρία, ενώ σε όξινα εδάφη ασβεστούχα νητρική αμμονία. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας ποσότητας αζότου στο πρόγραμμα θρέψης, λαμβάνουμε υπόψη τη φυλοδιαγνωστική μας ανάλυση, την παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς, την εκτιμόμενη παραγωγή της επόμενης χρονιάς, το ύψος των βροχών στη συγκεκριμένη περιοχή, ειδικά σε εξαιρικούς ελαιόνες, τη σύσταση του εδάφους και τον τρόπο κλαδέματος. Στόχος μας είναι η διατήρηση της περιοχτικότητας του φυλώματος από 1,6% έως 1,8% επί του ξηρού βάρους. Μετά από αυστηρά κλαδέματα, μειώνουμε την ποσότητα αζότου και δεν την αυξάνουμε επειδή θέλουμε μόνο βλάστηση, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε αγριλίδια και πολλούς λέμαργους βλαστούς, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για το άζωτο. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!